7 Κυριακές τον χρόνο θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα, σύμφωνα με την τελική μορφή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, αν και οι πληροφορίες της περασμένης εβδομάδας έκαναν λόγο για 6 Κυριακές, τελικά αποφασίστηκε να επιτραπεί το άνοιγμα των καταστημάτων και μία 7η, που θα είναι η Κυριακή των Βαΐων. Το νομοσχέδιο που ανακοινώθηκε σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης θεσμοθετεί ποιες ακριβώς Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, καθώς και την καθιέρωση των 4 εκπτωτικών περιόδων τον χρόνο. Συνοπτικά, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά 2 Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα, μία πριν την Κυριακή του Πάσχα και άλλες 4 στη διάρκεια των εισάρρευων εκπτωτικών σεζόν. Εκτός από τις χειμερινές και τις θερινές εκπτώσεις, καθιερώνονται άλλες 2 περίοδοι, μία το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και μία το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Το ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει αλλαγές στον ηλικίας 66 ετών αγορανομικό κώδικα με κατάργηση αναχρονιστικών άρθρων, αύξηση του ύψους των προστήμων αλλά και τρόπο πληρωμής τους στα πρότυπα εκείνων της τροχέας. Όποιος παραβάτης καταβάλει έγκαιρα το πρόστιμο θα γλιτώνει το μισό. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα προωθήσουν μία νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά για το πλαίσιο της αγοράς, το οποίο μέσα θα περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο τις Κυριακές και όχι μόνο τις εκπτώσεις. Θα υπάρξουν διάφορα πράγματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την αγορά και γενικότερα με τη λειτουργία της εμπορικής κίνησης στα μαγαζιά μας. Εκεί φυσικά και σαν κοινωνική εταίρη θα είμαστε στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να προτείνουμε τις δικές μας, να κάνουμε τις δικές μας προτάσεις, οι οποίες θα ευελπιστούμε ότι θα εισακουστούν. Τώρα, όσον αφορά για τις Κυριακές, αυτό που προωθεί το συγκεκριμένο Υπουργείο είναι ένα προεδρικό διάταγμα. Και αυτό μόνο για φέτος, το οποίο βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι συμβαίνει κάθε 7 χρόνια, να είναι προπαραμονή και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά να πέφτει Κυριακή. Και το προεδρικό διάταγμα το οποίο θέλει να προωθήσει θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ό,τι ισχύει για την παραμονή, δηλαδή αν φέτος ήταν παραμονή η Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά να έπεφτε Κυριακή, να ισχύει το ίδιο πράγμα επειδή φέτος πέφτει προπαραμονή. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν αυτό το προεδρικό διάταγμα περάσει τώρα 10 με 11 Δεκέμβρη που μας είχαν πληροφορήσει, οι εμπορικοί σύλλογοι νομίζω ότι θα ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη απόφαση και θα είμαστε ανοιχτά τις 2 Κυριακές για φέτος μόνο, το ξανατονίζω, τις 2 Κυριακές του Δεκέμβρη, που είναι η προπαραμονή των Χριστουγέννων και η προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς. Από εκεί και μετά, εμείς σαν εμπορικός σύλλογος όλα τα τελευταία χρόνια η θέση μας είναι πάγια και είναι δυναμικά αντίθετη όσον αφορά για το άνοιγμα των Κυριακών, αυτό που προωθούσαν και παλαιότερα όσον αφορά τις 7 Κυριακές, είτε είναι 6 είτε είναι 5. Μπαίνουμε σε συζήτηση όσον αφορά για το υπόλοιπο πλαίσιο της αγοράς. Δηλαδή μπορούμε να συζητήσουμε όσον αφορά την περίοδο των εκπτώσεων, το πότε θα γίνονται οι εκπτώσεις. Γιατί εμείς ζούμε μέσα στην αγορά και γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πράγματα από οποιουσδήποτε είναι σε κάποια υπουργεία οι οποίοι μπαίνουν σε γραφεία και δεν έρχονται σε επαφή με την αγορά και σε καθημερινή επαφή με τον κόσμο. Από εκεί και μετά σας ξαναλέω, είμαστε κάθετα αντίθετοι στο άνοιγμα των Κυριακών, το οποίο το ζητάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα πολυκαταστήματα, τα μεγάλα καταστήματα. Εμείς δεν το ζητήσαμε ποτέ και είμαστε κάθετα αντίθετοι.